Κύριε Βαλαντίνα μου, και εγώ δεν θέλω. Αλλά αναγκαστικά λόγω τη δουλειά καταβαίνει Παναθυναϊκό παίζει με την Παρσελόνα. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Πετρίδη. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σα. Σε ανέβασα, Και γενικά καλημέρα. Την καλή κουβέντα στο στόμα. Την έχω εύκολη. Ναι, την ναι, έχω ναι, εύκολη. Ναι. Την έχω εύκολη. Λοιπόν, φίλε, σήμερα ο Παναθυναϊκό έχει μια ευκαιρία μπροστά του προσωρινά ή μόνιμα να ανέβει ακόμα και δεύτερο. Ναι, εντάξει. Το βλέπουν έτσι. Το βλέπουν έτσι στο Παναθυναϊκό. Προφανώς βλέπουν επαφή με το παιχνίδι, τώρα η Μπαρτσελόνα είναι μπροστά του, είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ ψηλό εμπόδιο, ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει κάνει καλό πριν από το παιχνίδι το πώς εξελίχθηκε το μάτι των Καταλανών με τη Φενέρμπαχτσέ από 48 ώρες. Και το λέω αυτό γιατί έχασε κάποια στιγμή με 25 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Το μαζεύουν, επιστρέφουν στο παιχνίδι, μειώνουν στους 3, αλλά στο τέλος πάλι άνοιξε η διαφορά και το έχασαμε, αν θυμάμαι καλά, με 12. Εκεί υπάρχει μια φάση κλειδί, ναι, με ναι, το ένα αντιαθλητικό του Κάλινιτς που ξανανεβάζει τη διαφορά στους 8-10 πόντους και μετά το μάτς δεν γυρίζει ποτέ. Ναι. Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, και το πνευματικό μεν, έτσι, ότι με αυτό που λες, ότι ξέρεις, έχουμε με... Το έχουμε μαζέψει, έχουμε πλησιάσει, αλλά αργά μόνο δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Υπάρχει και το κομμάτι των δυνάμεων, δηλαδή πόσες δυνάμεις έχουν ξοδέψει οι Καταλανοί για να κάνουν έτσι την επαναφορά σε αυτό το μάτς. Πέσει ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, νομίζω ότι αν έχει την εικόνα που παρουσιάζει, ας πούμε, στο ΆΚΑ το τελευταίο τρίμηνο, όπου έχει 7 συνεχόμενες νίκες, έτσι το ξεχνάμε, έχει χάσει από τη Ρεάλ αρχές Δεκεμβρίου. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη όθηση και γενικότερα στην άμυνα στο ΆΚΑ τσακίζει κόκαλα ο Παναθηναϊκός παίρνοντας από τον κόσμο. Αν έχει αυτή την εικόνα που βλέπουμε το τελευταίο τρίμηνο στο ΆΚΑ, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πάρει την νίκη και να ανέβει, όπως λέει ο Βαγγέλης, ακόμα και στη τέταρτη θέση. Υπάρχει βέβαια και μια αρνητική παράδοση, έτσι, με το ξανάμε, έχει να νικήσει την Μπαρτσελόνα από το 18 Παναθηναϊκός. Έχει χάσει 10 σερί μάτς. 10 σερί μάτς. Ναι, ναι, είναι πολλά νομίζω. Βέβαια η φετινή ομάδα του Αταμάν έχει σπάσει όλες τις παραδόσεις που θα μπορούσε να σπάσει. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να σπάσει και μια ακόμα αρνητική παράδοση. Έτσι. Δεν είχε νικήσει για χρόνια την Ρεάλ στη Μαδρίτη. Δεν είχε νικήσει στην Ισπανία. Το έχει κάνει αυτό φέτος. Δύο φορές. Ναι, δύο φορές. Και θα μπορούσε και τρίτη αν δεν έβγαινε από την πρίζα τελευταία λεπτά του μάτς με την Βασκόνια. Βασκόνια. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τον είσαι και το λες αυτό στη Βαρκελόνη, θυμίζω το παιχνίδι. Ήταν για 25-30 πόντους στο μεγάλο κομμάτι διαφορά. Και στο τέλος το έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός με Μουραΐτη και Μπαλτσερόφσκι, έτσι. Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμόμουν. Ναι, ναι, έχει μείνει 8 το Παναθηναϊκός. Και να σου πω την αλήθεια, αν είχε και λίγο χρόνο ακόμα μπορεί να κάνει και όλο, να το πάρει και όλο το μάτι. Εντάξει. Κοίταξε τώρα, αν ο Παναθηναϊκός αυτό που περιπεριθωρώ, ότι πολλά θα εξαρθούν από την αμυντική του προσήλωση σήμερα, γιατί οι Καταλανοί μπορεί να μην έχουν τον έναν παίκτη star, αλλά έχουν αρκετούς οι οποίοι, ξέρεις, μπορούν να πάνε την ομάδα στις πέρατες τους. Περιμένει να τα μάνα πράγματα και από τους παγκητές, το δήλωσε άλλους και χτες, τις καθιερωμένες δηλώσεις που γίνονται πριν από τα μάτς, γιατί νομίζω ότι και με τα κολμία και με τις λύσεις που έχει η Μπαρτσελόνα θα χρειαστούν, ας πούμε, και ο 7ος και ο 8ος παίκτης Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι. Βελτιώσα θα έχουμε. Βελτιώσα, κοίταξε, μπορεί να είναι στο 12, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό γιατί έχει κάνει στην ουσία μια σκάτη προπόνηση. Δηλαδή χθεσινή δεν ήταν, στην ουσία έκανε προπόνηση με όσους παίκτες χρησιμοποιήθηκαν στο Βελιγράδι. Αυτοί που έπαιξαν πολύ δεν έκαναν καθόλου προπόνηση, έκαναν έτσι, γυμνάστηκαν πολύ χαλαρά. Θεραπείες κτλ. Λείπει καιρό, λείπει ένα μήνα. Έχει βγει εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Τώρα να τον βάλεις σε ένα τέτοιο μάτι που θα πέφτουνε κορμιά και ξέρεις, θα γίνει το κακός χαμός, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Το έπαιξε και ο ίδιος ο Αταμάν. Ίσως μπορεί να του δώσει κάποια, ξέρεις, λίγα δευτερόλεπτα, έτσι για να τον βάλει μέσα στην εξίσωση. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι τόσο σημαντικό και ενεργό ρόλο. Ναι. Ο Αργεντίνος. Αυτό το η έξτρα προπόνηση στους
αναπληρωματικούς, τι μήνυμα περνάει? Είναι αυτό που είπα πριν, ότι περιμένει πολλά πράγματα και από κύριους πλέον άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει απαιτήσεις και θέλει και από παιδιά να πρόκειται από τον Πάκο να βοηθάνε περισσότερο. Περιμένει πράγματα και από τον Παλτσερόφσκι και από τον Χουάντσο και από τον Παπαπέτρου. Οπότε εντάξει, ούτως ή άλλως αυτό που είπα πριν δεν είναι κανένα χτες. Αυτοί που καταπονήθηκαν πολύ στο Βελιγράδι δεν έκαναν προπόνηση. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να την πληρώσει κάποιος άλλος, να το πω έτσι. και τους έψησε λιγάκι εκεί πέρα στο φεσινό πρόγραμμα. Άγραμμα τους. Θεωρητικά παγκίτες, έτσι. Ναι. Ωραία. 9 και 4 το μάτς, έτσι. 9 και 4 το κατάμεσο, έτσι δεν υπάρχει στήριο διαδείγμα. Τίποτα, ε. Και ένα μήνα. Α, και ήθελα να μου βρεις 10. Δεν βρίσκεις, ε. 10, εντάξει, εύκολο. Εντάξει, οκ. Εντάξει, ρε φίλε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, γεια.